Ευχαριστώ πολύ, κύριο Παπαϊωάννου. Ονομάζομαι κύριε Ανάγκης Λευτέρης. Είμαι πολιτικός μηχανικός στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της ΙΖΟΜΑΤ. Θα ήθελα αρχικά να καλησπερίσω όλους εσάς που παρακολουθείτε το webinar, να καλησπερίσω όλους τους συμμετέχοντες, ομιλητές, καθώς και να ευχαριστήσω θερμά τις εκδόσεις κτίριο για την πρόσκληση που μας έκανε να παρευρεθούμε και να συμμετάσχουμε στο σημερινό webinar. Το θέμα της ομιλίας της δικής μου που θα δούμε μαζί είναι τα μονολιθικά διακοσμητικά δάπεδα. Ένα πεδίο το οποίο τα τελευταία χρόνια κεντρίζει και κερδίζει όλο και περισσότερο τους αρχιτέκτονες, διακοσμητές, μηχανικούς, κατασκευαστές δαπέδων, αλλά και το ευρύ κοινό. Σήμερα θα δούμε μαζί δύο τύπους τέτοιων μονολιθικών διακοσμητικών δαπέδων, το δάπεδο τεράτσιο και την τσιμεντοκονία, μεταξύ των τεσσάρων που έχουμε. Θα αναφερθούμε στις ιδιότητες και τις ιδιαιτερότητες αυτών των δαπέδων, θα δούμε τα πεδία εφαρμογής τους, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται. Σε μια επόμενη συνάντηση, ευχαρίστως να σας δείξουμε και τα δάπεδα stone carpet και τα δάπεδα με νυφάδες. Θα μου επιτρέψετε δύο κουβέντες μόνο εισαγωγικά για την εταιρεία μας, για όσοι δεν τη γνωρίζουν. Η ΙΖΟΜΑΤ είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός όμιλος παραγωγής δομικών, χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων. Ιδρύθηκε το 1980 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπου και σήμερα βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις, η παραγωγή, τα κεντρικά γραφεία και οι αποθήκες, και με υποκατάστημα στην Αθήνα στα Ενόφυτα, με γραφεία και αποθήκες για την εξυπηρέτηση της Νοτιού Ελλάδος. Ο όμιλος συνολικά έχει 7 θυγατρικές εταιρείες, 2 εκ των οποίων είναι παραγωγικές σε Σερβία και Ρουμανία με δικές τους βιομηχανικές μονάδες παραγωγής, και άλλες 5 αμυγός εμπορικές σε Γερμανία, Ρωσία, Τουρκία, Βουλγαρία και Σλοβενία. Ο όμιλος συνολικά εξάγει σε πάνω από 80 χώρες παγκοσμίως τα 350 και πλέον προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε στεγανοτικά υλικά, χρώματα και βερνίκια, προϊόντα για την εξωτερική θερμομόνωση, κόλλες και αρμόστοιχους πλακιδίων, επισκευαστικά υλικά, βελτιωτικά πρόσμηκτα και επιστρώσεις δαπέδων. Ξεκινώντας λοιπόν την παρουσίαση, το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι το δάπεδο τεράτσο. Αν ήθελε κανείς με μία φράση να το περιγράψει, θα έλεγε ότι είναι ένα διακοσμητικό δάπεδο με όψη σύγχρονου μοσαϊκού. Το διακοσμητικό δάπεδο τεράτσο επαναφέρει ουσιαστικά τη vintage αισθητική του μοσαϊκού σε μια μοντέρνα όμως εκδοχή με χρήση σύγχρονων υλικών υψηλής ποιότητας, τα οποία δίνουν άλλες πλέον δυνατότητες σε τέτοιου είδους δάπεδα. Αποτελεί ιδανική λύση για νέες κατασκευές και για ανακαινήσεις, καθώς δημιουργεί μονολιθικές επιφάνειες χωρίς αρμούς και ενώσεις, κάτι που είναι ζητούμενο στις μέρες μας, με ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Εφαρμόζεται σε εξωτερικούς χώρους όσο και εξωτερικά, σε οικίες, σε καταστήματα, χώρους εστίασης, ξενοδοχεία κ.ο.κ. Προσφέρεται σε μεγάλη ποικιλία χρωματικών συνδυασμών μέσω της επιλογής απόχρωσης τόσο του συνδετικού κονιάματος όσο και των φυσικών ψηφίδων από τα οποία αποτελείται. Και χάρη στις υψηλές του αντοχές σε τριβίδα, τα αποθητικότητα UV ακτινοβολία, έχει πολύ μεγάλη αντοχή και διάρκεια στον χρόνο. Από τι αποτελείται όμως ένα τέτοιο δάπεδο τεράστιο? Βασικά αυτό που χρειάζεται είναι ένα τσιμεντοειδές συνδετικό κονίαμα υψηλών αντοχών, το οποίο αυτό συνδετικό τσιμεντοκονίαμα στην περίπτωσή μας τον τουροκρέτ τεράτσο αναμειγνύεται με έγχρωμες φυσικές μαρμαροψηφίδες και το μείγμα αυτό διαστρώνεται στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα σε ένα πάχος περίπου 1 με 2 cm και μετά από κατάλληλη επεξεργασία, αφού οριμάσει πάρει αντοχές και μετά από κατάλληλη επεξεργασία, που αυτό συνεπάγεται τρίψιμο ουσιαστικά της επιφάνειας, μεταξύ άλλων, σφραγίζεται και προστατεύεται με υψηλής ποιότητας βερνίκια, τα οποία μπορεί να έχουν ένα φινίρισμα γυαλιστερό, σατινέ ή σατινέ μάτ. Το τσιμεντοκονίαμα, το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση, είναι λευκού χρώματος. Μπορεί όμως να χρωματιστεί σε πλήθος αποχρώσεων. Εδώ βλέπετε στο πάνω μέρος το χρωματολόγιο των χρωστικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό του λευκού τσιμεντοκονιάματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή και να γίνει συνδυασμός αυτών, καθώς επίσης και το χρωματολόγιο των έγχρωμων φυσικών μαρμαροψηφίδων, τα οποία και αυτά, οι οποίες και αυτές μπορούν μεταξύ τους να συνδυαστούν και να δώσουν ένα πολύ μεγάλο εύρος πιθανών συνδυασμών. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, κάποιους ενδεικτικούς συνδυασμούς τέτοιων των υλικών αυτών, με τις αναλογίες, τις δοσολογίες τους διαφορετικά. Βέβαια, κανείς μπορεί ελεύθερα να το δημιουργήσει όπως θέλει το δάπεδο. Θα δούμε ένα σύντομο βίντεο, ελπίζω να
η τεχνολογία να μας βοηθήσει εδώ και να τρέξει καλά. Έστω ότι έχουμε μια επιφάνεια προετοιμασμένη, απορροφητική, εφαρμόζουμε πρώτα το αστάρι για τη σταθεροποίηση του υποστρώματος. Ακολούθως, εδώ για λόγους ταχύτητας δείχνουμε προανεμιγμένο το μείγμα, δηλαδή έχουμε το συνδετικό τσιμεντογόνια μαζί με τις μαρμαροψηφίδες. Αυτό απλώνεται πάνω στην επιφάνεια, διαστρώνεται στη συνέχεια με τη βοήθεια μιας μεταλλικής σπάτουλας και επιπεδώνεται με τη βοήθεια ενός μεταλλικού πύχη. Αφήνουμε λοιπόν αυτό το μείγμα να οριμάσει. Στο ενδιάμεσο, για την καλύτερη συντήρηση αυτού, μπορούμε να ψεκάσουμε μια αντιξετινιστική προστασία. Και μετά από 1 με 2 24 ώρα ξεκινάει η διαδικασία του τρυψίματος. Εδώ ξεκινάμε με γυαλόχαρτα τα οποία είναι πιο χοντρά στην αρχή και οδηγούμαστε όλο και περισσότερο σε πιο λεπτή σκοκομετρία, ας πούμε, γυαλόχαρτα. Στην προκειμένη περίπτωση με τριβείο χειρός γεμίζουμε όπου και όταν είναι απαραίτητο με ένα κονίαμα τα κενά που μπορεί να δημιουργηθούν και συνεχίζουμε το τρύψιμο. Υπόψη είναι ότι σε μεγάλες επιφάνειες φυσικά χρησιμοποιούνται μηχανές μοσαϊκού. Τώρα εδώ δείχνουμε μια μικρή επιφάνεια, γι' αυτό και το τριβείο χειρός. Το τρύψιμο αυτό και το διαδοχικό τρύψιμο με τα γυαλόχαρτα γίνεται σταδιακά μέχρι ότου φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή το πόσο λίγη επιφάνεια θέλουμε να έχουμε. Το μόνο που μένει μετά είναι να σκουπιστεί, να καθαριστεί πολύ καλά η επιφάνεια και στο τέλος μένει να προστατευτεί. Ο τρόπος που προστατεύονται αυτά τα δάπεδα, όπως προανέφερα, είναι τα βερνίκια. Υπάρχουν διαφόρων τύπων βερνίκια, ειδικά για τέτοια δάπεδα, τα οποία απλώνονται με το ρολό, όπως βλέπετε, σε 1, 2 ή 2 χέρια. Σε περιπτώσεις που έχουμε αυξημένη υγρασία, όπως μπάνια ή εξωτερικούς χώρους κτλ., μπορεί να εφαρμοστεί και σε 3 ή 4 χέρια. Αυτό ήταν έτσι όσον αφορά το δάπεδο τεράτσου. Θα προχωρήσω απευθείας με το επόμενο μας δάπεδο, που είναι η παντητή τσιμεντογόνια. Η παντητή τσιμεντογόνια σήμερα αποτελεί μια από τις πιο μοντέρνες κατασκευαστικές λύσεις στους χώρους της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης, συνδυάζοντας την παραδοσιακή μεσογειακή αρχιτεκτονική με τη σύγχρονη μινιμαλιστική αισθητική. Ουσιαστικά και εδώ δηλαδή ερχόμαστε και φέρνουμε ένα δάπεδο μιας αισθητικής από τα παλιά, αλλά πλέον με σύγχρονα υλικά και με σύγχρονες τεχνοτροπίες το τοποθετούμε στη σημερινή μας εποχή. Η παντητή τσιμεντογόνια είναι ουσιαστικά ένα ρητινούχο ενοπλισμένο τσιμεντογόνιαμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διακοσμητική επίστρωση ποικίλων επιφανειών. Και λέω ποικίλων, διότι εκτός από δάπεδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί σε τείχους, σε οροφές, σε σκάλες, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί να εφαρμοστεί σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με βαριά χρήση, όπως εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, γυμναστήρια. Επίσης, είναι κατάλληλο για ειδικές κατασκευές, όπως χτιστά έπιπλα, κρεβάτια, πάγκους κουζίνας, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να εφαρμοστεί ακόμη και σε χώρους υψηλής υγρασίας, όπως είναι τα οικιακά μπάνια, λουτρά, σπα, πόσο μάλλον ακόμη και σε πισίνες, ενώ επιτρέπει και τη δημιουργία χτιστών ειδών υγιεινής, όπως μπανιέρες, νυχτήρες. Η παντητή τσιμεντογόνια δίνει και αυτή, όπως και το δάπεδο τεράστιο, μια μονολυθική εμφάνιση. Δεν υπάρχουν πουθενά αρμοί, δηλαδή, ούτε ενώσεις. Εφαρμόζεται σε πολύ λεπτά πάχη. Εδώ μιλάμε δηλαδή για 5-6 χιλιοστά πάχος συστήματος. Αυτό την κάνει και ιδιαίτερα ιδανική για ανακαινήσεις, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε υφιστάμενα πλακάκια, πάνω σε υφιστάμενες τρώσεις πλακιδίων. Έχει μεγάλη αντοχή σε τριβή και ανθεκτικότητα στον χρόνο, υδαταποθητικότητα. Δίνει μια λεία επιφάνεια, η οποία είναι εύκολη στον καθαρισμό. Και επίσης υπάρχει και μια πολύ μεγάλη χρωματική γκάμα και στην παντητή τσιμεντογόνια. Σίγουρο είναι ότι συνδυάζοντας τα χρώματα με τον ιδιαίτερο μοναδικό τρόπο που καθένας μπορεί να τα συνδυάσει, την τεχνοτροπία του τεχνίτη, αλλά και τελικά τις προτίμησής μας, το αποτέλεσμα πάντοτε γίνεται ένα μοναδικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. Τα βασικά υλικά από τα οποία αποτελείται η παντητή τσιμεντογόνια είναι τσιμεντοειδούς βάσης. Από εκεί και έπειτα όμως έχουν αναπτυχθεί και νέα προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση ακριλικά, δηλαδή είναι παστόδη υλικά, τα οποία εντάσσονται και αυτά κάτω από αυτό που λέμε το σύστημα της παντητής τσιμεντογόνιας, παρόλο που δεν είναι τσιμεντοειδούς βάσης. Τα τσιμεντοειδή υλικά διατίθενται σε μορφή σκόνης, αναμειγνύονται δηλαδή με νερό για να μπορέσουμε να τα δουλέψουμε, διατίθενται σε διάφορες κοκομετρίες, σε κάποιες έτοιμες αποχρώσεις, αλλά και με τη δυνατότητα χρωματισμού επιτόπου, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, και αυτό που δίνουν είναι μια πιο γήινη, μια πιο παραδοσιακή φυσική όψη. Ο χρωματισμός της παντητής τσιμεντογόνιας της τσιμεντοειδούς βάσης γίνεται πάλι με αυτές τις ανόργανες χρωστικές
που είδαμε και στην περίπτωση του τεράτσιου. Δηλαδή εδώ χρησιμοποιούμε είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό τις χρωστικές και χρωματίζουμε το λευκό κονίαμα, που με αυτό προκύπτουν διάφορες αποχρώσεις, όπως βλέπετε εδώ κάποιες ενδεικτικές. Τα ακριλικής βάσης υλικά για το σύστημα της παντητής της μετοκονίας είναι έτοιμα προς χρήση. Αυτή είναι και μεγάλη διαφορά που έχουν σε σχέση με τα τσιμεντοειδή. Χρωματίζονται επίσης σε μηχανή χρωματισμού απευθείας στα σημεία πώληση, οπότε παίρνουμε ένα έτοιμο προϊόν, προχρωματισμένο θα το έλεγα, το οποίο απευθείας στο έργο μπορεί να εφαρμοστεί. Δίνουν ιδιαίτερα λίγες επιφάνειες με ελαστικότητα και αντοχή και προσφέρουν μια πιο μοντέρνα, πιο μίνιμα θα λέγαμε όψη. Το α και το ω σε κάθε περίπτωση, πριν ξεκινήσουμε μια διαδικασία διάστρωσης οποιοδήποτε δαπέδου, είναι να ελέγξουμε το υπόστρωμα. Θα πρέπει δηλαδή να ελεγχθεί ως προς την ανθεκτικότητά του, την πρόσφυση την οποία προσφέρει, την επιπεδότητα, εφόσον την έχει, αν δεν την έχει, θα πρέπει να επιπεδωθεί κατάλληλα, με κατάλληλα υλικά, να αποκατασταθούν τυχόν ρηγματώσεις, να ελεγχθεί η απορροφητικότητα και να επιλεγεί το κατάλληλο αστάρι και βέβαια να είναι καθαρό το υπόστρωμα. Τοπικές επισκευές όπου χρειάζεται θα γίνουν με κατάλληλα υλικά, είτε πρόκειται για τείχους είτε για δάπεδα. Η στεγανοποίηση επίσης θα πρέπει να δοθεί σημασία στη στεγανοποίηση. Σε εσωτερικούς χώρους, παραδείγματος χάρη σε μπάνια, λουτρά, ντουζιέρες κτλ., θα πρέπει να προβλεφθεί και να γίνει μια στεγανοποίηση στο υπόστρωμα. Καθώς επίσης και σε εξωτερικούς χώρους όπως είναι βεράντες, μπαλκόνια, πόσο μάλλον δε σε πισίνες όπως βλέπουμε στην κάτω φωτογραφία. Το αστάρωμα, όπως προανέφερα, σημαντικό. Ανάλογα με το αν είναι απορροφητική ή μη απορροφητική επιφάνεια, θα επιλέξουμε κατάλληλο αστάρι. Εδώ, για να δείτε λίγο τη διαφορά της παντητής τσιμεντοκονίας ως τερματογραφία σχέση με το τεράτσιο, το οποίο είναι πιο απλό, έχουμε ήδη ας πούμε, τα υποστρώματα, την τσιμεντοκονία, την κυψοσανίδα, την ασταρωμένη επιφάνεια και το στεγανοτικό. Και το σύστημα της παντητής ουσιαστικά αποτελείται από τη βασική στρώση του υλικού με το πλέγμα. Κατά δεύτερον, το δεύτερο χέρι, την τελική στρώση της παντητής της μετοκονίας, όπου γίνεται ο χρωματισμός και η τεχνοτροπία. Και τέλος, το βερνίκι. Τα βερνίκια διατίθενται επίσης σε πολλές, έχουμε πολλές επιλογές στα βερνίκια, όσον αφορά το κατά πόσο θέλουμε να τονίσουν τα νερά, αυτό που λέμε της παντητής, να δείξουν πιο έντονο το κοντράστ ή λιγότερο. Διατίθενται σε φινίρισμα γυαλιστερό, σατινέ ματ. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι κατοικούνται και είναι για παράδειγμα νερού φιλικά, δηλαδή προς το χρήστη. Υπάρχουν και εκεί πολλές επιλογές. Θα προχωρήσω και εδώ με το βίντεο για να δούμε τον τρόπο εφαρμογής της παντητής. Εδώ επιλέγονται τσιμεντοειδούς βάσης υλικά στο συγκεκριμένο βιντεάκι που βλέπουμε. Αρχικά ασταρώνεται, όπως είπαμε, η επιφάνεια, το υπόστρωμα. Το αστάρι μένει να στεγνώσει 2-3 ώρες περίπου. Προχωράμε στο πρώτο χέρι της παντητής, όπου εδώ έπειτα από ανάδευση της σκόνης με το νερό προκύπτει αυτή η μάζα, η οποία απλώνεται ομοιόμορφα πάνω στο υπόστρωμα, χτενίζεται με οδοντοτή σπάτουλα και πάνω σε αυτό το φρέσκο υλικό, όπως είναι, εφαρμόζεται το υαλόπλημα των 160 γραμμαρίων το τετραγωνικό. Αυτό γίνεται για να ενισχυθεί αυτή η πρώτη στρώση. Όπως βλέπετε, πάνω στον οποίο υλικό απλώνεται το υαλόπλημα και αμέσως μετά πιέζεται με τη μεταλλική σπάτουλα μέσα στο φρέσκο υλικό, προκειμένου να εγκυβωτιστεί, όπως λέμε, και να γίνει ένα. Αυτή η στρώση έχει ένα πάχος γύρω στα 3-4 χιλιοστά. Αφήνουμε την πρώτη στρώση να στεγνώσει περίπου ένα 24ωρο και την επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το δεύτερο χέρι. Πριν το εφαρμόσουμε, ασταρώνουμε πάλι και απευθείας σχεδόν φρέσο-φρέσο, όπως λέμε, νοπό-σενοπό, έρχεται η εφαρμογή του δεύτερου και τελευταίου χεριού της παντητής. Εδώ δείχνουμε και το χρωματισμό. Έχουμε τις χρωστικές μας, τις διαλύουμε πρώτα μέσα στο νερό ανάμιξης, κατόπιν προσθέτουμε μέσα στο νερό και τη σκόνη της παντητής και προκύπτει αυτό το μείγμα, το οποίο απλώνεται, βλέπετε, έχει μια παστόδη μορφή, απλώνεται πάνω στην επιφάνεια και με τη σπάτουλα ο τεχνίτης κάνει τις σπατουλιές, κάνει την τεχνοτροπία και ομοιόμορφα σε ένα πάχος γύρω στα 1-2 μιλιμέτρα. Το τρίψιμο της επιφάνειας που δείχνουμε εδώ δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορεί προαιρετικά να γίνει στην περίπτωση που θέλουμε ένα πιο έντονο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σκουπιστεί πολύ καλά η επιφάνεια και να προχωρήσουμε στο τελευταίο βήμα, το οποίο είναι ουσιαστικά το αστάρωμα της επιφάνειας. Όπως είπαμε εδώ, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα σε χώρους όπου έχουμε αυξημένη υγρασία, όπως ντους, μπάνια ή εξωτερικούς χώρους, πόσο μάλλον σε πισίνες, όπου θα πρέπει να εφαρμοστούν ίσως και 4 χέρια βερνικιού. Υπό άλλες συνθήκες, σε εσωτερικούς χώρους κατοικήσιμους, 2 χέρια αρκούν σταυρωτά για να προστατέψουν το σύστημα της παντητής μας.
Ενδεικτικά κάποια έργα με την πατητή τσιμεντοκονία. Βλέπετε, για παράδειγμα, εσωτερικούς χώρους, εξωτερικούς, κουζίνες, κάποια καφέ, μπάνια εσωτερικά, με τα ντους, καλυμμένα όλα με την πατητή, σκάλες εξωτερικές, εσωτερικό χώρο, κυκλαδίτικου τύπου σπίτια, πάλι εδώ εξωτερική χώρη με πισίνα, όπως έχουμε δει και νωρίτερα. Και για να μην καταχραστώ το χρόνο, και μια τελευταία εδώ φωτογραφία, όπου βλέπετε και ειδικές κατασκευές, όπως γραφεία, μπανιέρες ή πάγκοι κουζίνας. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε.